μια φορά γιατί μας κοροϊδεύουν. Ευτυχώς όμως υπάρχουν βουλευτές, τέλος πάντων, ένας βουλευτής είναι, ο οποίος τα λέει όλα αυτά με το όνομά τους. Πρωτού όμως πάμε εκεί, στις κοροϊδίες από τη σημερινή κυβέρνηση που ακόμα εξακολουθεί να μας δουλεύει, θα ήθελα να καλησπιρίσω τον κύριο Βελόπουλο και να ρωτήσω, κύριε Βελόπουλε, Λίμπερμαν στην Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό? Λίμπερμαν στην Ελλάδα. Κύριε Σπίνο, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, τα πόσα ψεύδια ακούγονται, τα πόσα ψέματα μας λένε, δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Είμαι έξαλλος για πολλούς λόγους, υπό την έννοια ότι ακόμη και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μας λένε ψέματα. Μπες στο Κοινοβούλιο. Μπες στο Κοινοβούλιο. Απεδείχθη σήμερα... Στον ναό της Δημοκρατίας. Καλά τώρα, εντάξει. Μάλιστα το αποκαλείται. Καλά, άστα τώρα. Ναός Δημοκρατίας και να μην πω κανένα κουβέντα. Θα πω το εξής. Και το λέω αυτό γιατί είμαι απογοητευμένος. Μας έλεγαν θα κάνω ένα τζαμί. Ναι ή όχι. Έτσι. Σήμερα σε ερώτηση επίκαιρη που έκανα εγώ στη Βουλή, η κυρία Διαμαντοπούλου, ξέρεις την άποψή μου κι αυτήν, άφησε να νοηθεί ότι δεν θα είναι μόνο ένα το τζαμί. Δεν θα είναι ένα. Θα γίνουν πολλά. Πόσα δεν είπε. Όχι. Γι' αυτό λέω ότι μας λένε ψέματα. Εγώ τη ρωτούσα εκεί, τίποτα αυτή. Ο κύριος Μανιάτης λοιπόν, όταν εγώ του είπα για το νέο κοίτασμα που βρέθηκε νοτίος της Κρήτης και το είπαμε και χθες στην εκπομπή στο Κόντρα που κάνουμε κάθε Τετάρτη το βράδυ 9 με 10. Σωστά. Άρχισε να μου λέει δεν ξέρω, δεν έχω νούμερα. Είναι ψεύτης. Δύο λεπτά, λέει τον Υπουργό ψεύτη. Περίμενε. Δύο λεπτά, κύριε Βελόπουλο. Μισό λεπτό. Κάτσε ένα. Στον αέρα είμαστε, κύριε Βελόπουλο. Να μην διακόψω τώρα. Ναι. Να ξέρουμε γιατί λέμε. Είναι ψεύτης ή δεν έχει καλούς συμβούλους. Μάλιστα. Είναι ανενημέρωτος. Το σώστε. Θέλω, δεν το σωστά, δεν μπορώ να ξέρω αν γνωρίζει, αν δεν γνωρίζει. Αλλά επειδή εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος με τους Έλληνες. Έτσι. Ξεκάθαρος. Και επειδή όποιος θέλει μαθαίνει, θα δείξω λοιπόν αυτή την απόρριτη έρευνα. Από εδώ πάμε να ξεκινήσουμε. Δείχνει το φάξ μας, παρακαλώ. Όχι το φάξ. Το πράγμα τόσο εγώ. Αν έρθει εδώ κάτω. Εδώ. Ευχαριστώ. Τι λέω εδώ, Department of the... Το βλέπεις εδώ. USA Department. Είναι το Υπουργείο των ΗΠΑ. Μάλιστα. Και αυτή είναι απόρριτη έκθεση για τι πράγμα. Περίμενε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα, με νούμερα εδώ μέσα, έτσι. Ναι, ναι. Το μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο σε φυσικό αέριο. Εδώ. Το λέω εγώ. Έτσι. Μας δουλεύουν και από πάνω. Έτσι, δεν είναι έτσι, Ελδοράντο. Τι είναι αυτή, ποια περιοχή είναι αυτή, αγαπητέ μου φίλε? Βλέπουμε Κύπρο και Κρήτη, και πάρα. Βλέπουμε Κύπρο και Κρήτη. Μπράβο. Είναι το κοίτασμα, όχι το Λεβιάθαν, για μισό λεπτό. Για να δώσε παρακαλώ. Όχι το Λεβιάθαν, εδώ, πιο δεξιά. Εδώ δεξιά είναι το Λεβιάθαν. Το Λεβιάθαν, ναι. Εδώ. Εδώ κάτω αριστερά τι είναι? Η Κρήτη. Μπράβο, αυτό το πράγμα. Ναι. Το βλέπεις? Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Εδώ βρέθηκε το μεγαλύτερο κέντρο φυσικού αερίου. Μεγαλύτερο του Λιβιάθα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Γυρίζω τη σελίδα. Είναι απόλυτα. Δηλαδή τα βρήκα. Δηλαδή είμαι έξαλλο σήμερα. Δες το βλέπεις. Αυτό το βλέπεις εδώ πέρα. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ΑΟΖ ελληνική. Μάλιστα. Δηλαδή, το κοίτασμα είναι εδώ. Αφορά την ΑΟΖ Καστελόριζο εκεί. Αδερφέ, ναι, ναι. Το κοίτασμα είναι εδώ. Ναι, ναι. Να η ΑΟΖ η ελληνική. Εδώ είναι το κοίτασμα. Ακριβώς στην ώρα μας. Μάλιστα. Το κοίτασμα, όπως τουλάχιστον μου είπαν οι ειδικοί σήμερα το πρωί, είναι εδώ ακριβώς, αυτή την περιοχή. Το βλέπεις? Μάλιστα. Δηλαδή, όπου και αν τρυπήσεις, θα βγάλεις. Είναι το μεγαλύτερο. Είναι 10 φορές πάνω από την Αλάσκα. Πω. Αυτά είναι έγγραφα, συνέλληνες. Ας αφήσουν τα παραμυθάκια, γιατί τα νούμερα εδώ μέσα είναι απίστευτα. Και επαναλαμβάνω, κοίταξε για να μην νομίζουμε ότι λέμε ψέματα, δες εδώ, βιβλιογραφίες, ιστορίες, διαστοματώτες, είναι η απόλυτη έρευνα, έτσι, γερμανικής και αμερικανικής εταιρείας. Για να μην νομίζετε. Ναι, αλλά εύλογα γεννάτε το ερώτημα. Έτσι. Το βρήκατε εσείς και δεν το ξέρω ο Υπουργός. Με ερωτήματα δεν μπορώ να κάνω κουβέντα. Έτσι, ξέρω ότι μας λέει ψέματα ο Υπουργός ή τον έχουν πληροφορήσει στρεβλά. Είναι τεράστιο το κοίτασμα, γιατί φωνάζω και λέω ΑΟΣ, 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 για να μπορεί η Ελλάδα επί 100 ολόκληρα χρόνια να δίνει φυσικό αέρο σε ολόκληρη την Ευρώπη, κύριε Σπίνο. 100 έτσι, χρόνια. Γι' αυτό ήρθε ο Λίμπερμαν εδώ, διότι ξέρει πολύ καλά ότι ο Λεβιάθαν είναι ένα μεγάλο κοίτασμα, αλλά σε σχέση με αυτό το κοίτασμα που έχει η Ελλάδα στην περιοχή, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και ήρθε εδώ γιατί ήθελε να κάνει έναν αγωγό το Ισραήλ, από το Ισραήλ να περνάει νοτίως της Κύπρου και της Κρήτης και να περνάει στη δυτική πλευρά του Ιωνίου και να πηγαίνει στην Ευρώπη. Και θέλει μαζί με το κέντρο το ελληνικό και το κέντρο το Λεβιάθαν να γίνει Ισραήλ και Ελλάδα, έτσι, με bypass η Ελλάδα, με το δικό της φυσικό αέριο, να γίνουν οι χώρες που δίνουν φυσικό αέριο, που
Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Εδώ μπαίνει και η Ρωσία, η οποία δεν θέλει να γίνει κάτι τέτοιο, κύριε Σπίνο μου, γιατί θέλει ενεργειακά να εξαρτάται η Ευρώπη από τη Ρωσία και όχι από άλλες χώρες. Γίνεται ένας χαμός. Ένας κακός χαμός. Και οι Έλληνες κοιμούνται όρθιοι. Ασχολούνται με τις αστικές γειτονίες, με τις 10, με τα 200 ευρώ, με τα 100 ευρώ που χάσαμε, με τα 50 που χάσαμε. Και εδώ πωλείται η Ελλάς. Και το λέω εφτασώς. Εγώ θα τα φωνάζω, θα τα λέω μπας και ξυπνήσουν οι Έλληνες. Μπας και ξυπνήσουν οι Έλληνες, κύριε Σπίνο. Μάλιστα. Να πάμε όμως. Μισό. Παρακαλώ. Επειδή έχουμε και λίγο χρονικό διάστημα σήμερα, έχουμε 40 λεπτά, έτσι. Δυστυχώς είναι 40 λεπτά. Εντάξει. Λέτε και τους Έλληνες, για τον κύριο Μπάγκαλο, τι από αυτά που λέει τώρα, οι Έλληνες σας φταίξανε. Ακούστε, κύριε Σπίνο. Και ευκαιρία να δώσει να ετοιμάσουμε το βίντεο για τον Μπάγκαλο, το ετοίμασα. Έχετε βίντεο για τον Μπάγκαλο. Θα σου πω το εξής. Ο κύριος Μπάγκαλος, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, για μένα. Είναι ένα οξύμορο σχήμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Πώς το είπατε? Οξύμορο σχήμα. Διότι όταν εγώ βάζω, προσλαμβάνω κοπρίτες στο δημόσιο, έτσι, και είμαι υπουργός, το λιγότερο είμαι υπηρέτης των κοπριτών ή ο εξυπηρετών τους κοπρίτες. Μάλιστα. Δεν θα πω ότι είμαι κοπρίτης, αλλά η συμπεριφορά μου είναι συμπεριφορά κοπρίτου. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ο κύριος Πάγκαλος έχει κατ' επανάληψη κάνει δηλώσεις, οι οποίες είναι τουλάχιστον γελίες, σε επίπεδο ιστορίας, ανιστόρητες και προσβλητικές. Θα σου δείξω μία μόνο αναφορά του, πέρα από το ότι είναι ότι οι Έλληνες δεν αρχαίοι από όντρα χιόνιων, που έγινε στην Τουρκία, παρακαλώ. Θέλω να την ακούσεις. Θέλω να τη δούμε για να βγάλεις συμπεράσματα για τον Πάγκαλο, για να ξέρουμε τι λέμε. Να το δούμε. Είμαστε. Εγώ έχω ακούσει πολλές φορές, ας πούμε, Τουρκούς φίλους μου να μου λένε ότι ζούσαμε πολύ καλά την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που έδειχνε μεγάλη ανοχή σε όλα τα θρησκεύματα και σε όλες τις εθνικότητες. Είναι γεγονός. Υπήρχε κάποια ανοχή. Εξάλλου και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία πριν έδειχνε μεγάλη ανοχή στις εθνικότητες. Υπήρχαν και αυτοκράτορες που δεν ήταν Έλληνες. Ο Ιουστινιανός δεν ήταν Έλληνες. Ο Τσιμισκής δεν ήταν Έλληνες. Και οι παλαιολόγοι που με αυτούς τελειώνει το Βυζάντιο, μόλις είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι είναι Έλληνες. Ακούσαμε τον κύριο Φανερά, τον κύριο Πάγκαλο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Κύριε Βελόπουλε, τι γίνεται τώρα, ποιοι είναι Έλληνες, ο Τσιμισκής, οι παλαιολόγοι, τι γίνεται τελικά. Θα τρελαθώ τελείως με αυτόν τον άνθρωπο, δεν πάει καλά. Δηλαδή, απίστευτο αυτό που λέει. Ο Ιστινιανός, φωτισμένος αυτοκράτορας. Με τα λάθη και τα καλά και τα στραβά του. Ήταν θρακικής καταγωγής ο άνθρωπος. Από τη Θράκη ήταν ο άνθρωπος. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Όπως και ο πιστός στρατηγός, ο από τους ικανότερους της ιστορίας, ο Βελισσάριος, και αυτός ήταν από τη Θράκη. Ήταν το σπαθί του Ιστινιανού. Έτσι. Θρακιώτες, έτσι. Θρακιώτες. Από πού όμως? Από το Ορμένιο. Μάλιστα. Για να ξέρουμε, ή όπως το λένε, Γερμάνιο ή Γερμένιο. Του Εύρου. Ο Ιστινιανός δεν ήταν Έλληνας. Δηλαδή οι Θράκες δεν είναι Έλληνας. Παλαιολόγοι, μα τι είπε, γιατί του λέει παλαιολόγοι. Περίμενε, αδερφέ, θα να δούμε. Ο Τσιμισκής λέει δεν ήταν Έλληνας. Ο άνθρωπος δεν ξέρει, του λέει τι λέει. Ο Τσιμισκής. Ιωάννης Κατακουζινός. Ή όπως το λένε οι άλλοι, Ιωάννης Κουρκούας. Κουρκούας. Έτσι λέγεται. Ο επωνομαζόμενος λόγω του μικρού αναστήματος Τζιμισκής ή Τσιμισκής. Ήταν μικρό το δέμας, ναι. Έτσι. Και καταγόταν από την. Ήταν τσίμα-τσίμα δηλαδή. Αυτό μπράβο. Εξελινισμένη οικογένεια του Κουρκούα από την Αρμενία που είχε δώσει στο Βυζάντιο ικανούς στρατηγούς. Η μητέρα ήταν καθαρή Ελληνίδα. Καθαρότατη Ελληνίδα. Δηλαδή, μα ο άνθρωπος δεν πάει καλά. Δηλαδή, εντάξει, αυτό ήταν στην Τουρκία, ε. Βεβαιότατα. Επίσης οι παλαιολόγοι. Μία από τις παλαιότερες οικογένειες του ελληνικού Βυζαντίου της Ελλάδος, δηλαδή του Βυζαντινού Βορρά, ήταν οι πρώτοι υπερασπιστές των δυτικών συνόρων από τις επιτροπές των Ρωμανδών. Οι παλαιολόγοι. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας, είχε Έλληνα πατέρα, τον αυτοκράτορα Μανουήλ, τον Β' Παλαιολόγο και μητέρα την Σερβίδα μεν κατά το γένος, εξελληνισμένη πριγκίπισσα Ελένη Δραγάζη. Κόρη του Σέρβου δεσπότη των Σερών, Κωνσταντίνου Δραγάζη, ο οποίος και αυτός είχε μητέρα Ελληνίδα. Δηλαδή, θα τραλαθούμε τελείως. Έτσι. Τότε με το ίδιο σκεπτικό και ο Παπαδρέου δεν είναι Έλληνας, ρε παιδιά. Βέβαια, καλά το λέτε. Και να σου πω ότι ο Τσιμισκής είναι περισσότερο Έλληνας από τον Παπαδρέου και ο Παλαιολόγος είναι πολλαπλάσια Έλληνας από τον Παπαδρέου και όλοι αυτοί. Έλληνας, ρε παιδιά. Φτάνει και η ανοησία και βλακεία.
Άρα τέτοια βλακία δεν έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου. Πού πάει ο Ερντογκάν στη Σαουδική Αραβία, που πάει, πάει όπου να είναι και μιλάει για το μεγάλο έθνος των Τούρκων και οι δικοί μας αυτογελιοποιούνται μόνοι τους. Τι γελιότητα είναι αυτή, τι φαυλότητα είναι αυτή. Υπουργός, αντιπρόεδρος κυβερνήσεων λέγονται αυτά τα πράγματα. Αλλά σε κοπρίτες απευθύνεται. Γιατί αν ήταν κοπρίτες αυτοί που τον ανέχονται και να φέρουμε στους ψηφοφόρους του Πασόκ, θα πρέπει να αντιδράσουν. Μα δεν είναι κάθε δύο μήνες να έχουμε και μια βλακία από πάνω. Και τα είπε στην Τουρκία αυτά. Και τα πήραν οι Τουρκίες εφημερίδες, θα κάναν λάστιχο. Λάστιχο, κύριε Σπινό. Θα το ξαναδείξουμε το θέμα. Στο τέλος όμως εκεί μου λέει ο Πάγκαλος μόνο θέλω. Έτσι, αν καταλάβουν οι συνέλληνες τι γίνεται. Ή ο Στυνανός δεν είναι Έλληνας, ο Τσιμισκής δεν είναι Έλληνας, ο Παλαιολόγος δεν είναι Έλληνας. Κανένας δεν είναι Έλληνας. Έτσι. Έτσι. Ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας. Εμείς φυτρώσαμε, από την οροχή τη βγήκαμε. Είμαστε απόγονοι Αλβανιτών και Δεκοσλάβων, γελιότητες, φαυλότητες, ανιστόρητες αναφορές. Και όταν θες να φέρεις στην Τουρκία, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Είναι αυτά που οι άλλοι κρύβουν, εμείς τα βρίσκουμε, στην εκπομπή τα δείχνουμε, δεν με ενδιαφέρει, δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα, το τονίζω, στο Θεό και σε κάποιους που με ψήφισαν και στον πρόεδρο του λαού, ο οποίος ανέχεται αυτά που λέω, δεν λέω ποτέ ψέματα, έτσι, ποτέ δεν σε έχω πει ψέματα, μπορεί να κάνω λάθη πολιτικά, αλλά ψέματα δεν λέω. Ξεκάθαρα πράγματα. Επιμένω και το ξαναλέω. Αυτή η εκπομπή θα παραμείνει ως έχει. Παρά τα όσα λέγονται και γράφονται. Εγώ είμαι στη Βουλή σήμερα, τόλμησα και το είπα, η μοναδικός βουλευτής. Ότι και οι μάμιδες θα πληρώνονται, ρε παιδιά. Χότζες θα τους πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Και τζαμιά θα γίνουν παραπάνω, θα τους πληρώνετε εσείς. Και τα τζαμιά που θα γίνουν θα πληρώνετε εσείς. Ναι. Κατάλαβες, κύριε Σπίνο. Άμα το ανέχει το ελληνικό δημόσιο. Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή έκανα. Και επειδή δεν μπορεί να τη μεταδώσουμε σε συγκεκριμένη εκπομπή, τη μεταδώσουμε στο Κόντρα. Το επαναλάβω και τη δουν οι τηλεθεατές. Δεν μπορεί, ρε, Κώστα μου, να πληρώνει ο Έλληνας τον ημάμι. Αυτό δεν μπορεί ο Έλληνας να πληρώνει τα τζαμιά που χτίζονται. Δεν είναι ένα, θα γίνουν πολλά. Η Ελλάδα θα πληρώσει. Η Ελλάδα που παίρνεται, που κόβει μισθούς και συντάξεις. Η Ελλάδα που έχει τεράστια ποσά, βέβαια, σε φυσικό αέριο, ουράνιο, χρυσό, αλλά κανένας δεν μιλάει. Να λοιπόν γιατί λέω πάρτε το Ελληνόραμα. Όλα αυτά που κρύβουν οι άλλοι είναι γραμμένα εδώ μέσα. Γραμμένα. Με 50 ευρώ ετήσια συνδρομής για 15 μόνο από εσάς. Σήμερα είναι μόνο οι 15 τυχεροί, έτσι. Έτσι, ναι. Μόνο 15 άτομα μπορείτε να προλάβετε να παραλάβετε το περιοδικό Ελληνόραμα. Κάθε μήνα το περιοδικό Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα αρχαίων Ελληνικών. Έχουν τελειώσει αυτά. Αυτά τελειώσαν, δεν υπάρχουν πλέον. Έκανα έξι πέρα να βρούμε κι άλλα, δεν το βλέπω. Λοιπόν, εντελώς δωρεάν 9 κορυφαία έργα. Η μαύρη βίβλος των πολυεθνικών. Για να δείτε τι τρώτε συνέλεσαι, τι τρώνε τα παιδιά μας. Η μικρασία των Ελλήνων. Πώς μας κλέβουν οι τράπεζες. DVD κορυφαίο. Δεν έχετε ξανά δει το DVD συνέλληνες. Τέτοιο DVD δεν υπάρχει. Δηλαδή, ποιος ελέγχει την παγκόσμια οικονομία. Ο Ρότσελ και όλα αυτή. Τι συμβαίνει γύρω μας. Δείτε λοιπόν. Τι θα μάθω το Ελληνόραμα. Τι θα γίνει το 2012. Άλλοι θα καταστραφεί η γη. Άλλοι θα πέσει με το ρίτη. Άλλοι κομίτη. Άλλοι θα γυρίσουν να πλημμυρίσουμε. Άλλοι θα πάμε με βάρκε. Άλλοι θα πάμε στον Πάρνονα. Άλλοι στον Παρθενώνα. Άλλοι θα ανέβουμε οπουδήποτε. Εδώ μέσα λοιπόν θα μάθουμε τι θα γίνει το 2012. Θα καταστραφεί ή όχι η γη. Τι λέει η NASA όμως. Τι λέει η NASA. Έτσι, από επίσημε εκθέσει επιστημονικέ. Επικίνδυνα τρόφιμα μεταλλαγμένα προϊόντα ουσία ε. Το καλύτερο, ειλικρινά. Έχει άθρα το Ελληνόραμα που θα συγκλονίσουν όλου εσά. Όταν εμεί γράφουμε για την ενέργεια και την πολιτική, εδώ και τρία χρόνια δεν ξέρει κανένα τίποτα. Ούτε ο Παπαδρέου, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο κανένα. Μόνο εγώ φώναζα. Μόνο εγώ φώναζα γεωπολιτική, γεωοικονομία, γεωστρατηγική. Δικαιώθηκα μεν γιατί τα αποθέματα είναι τεράστια. Ξυπνήστε στο Ελληνόραμα. Το τονίζω. Και επαναλαμβάνω και δείτε τι τρώτε. Επιτρέψτε μου, κύριε Σπίνο, να το κάνω και αυτό. Μήπως και αντιληφθούν ορισμένοι, όχι τίποτα άλλο. Θα σου διαβάσω μερικά από τα έψιλοντα ετοίμασα εδώ σήμερα, γιατί δηλητηριάζουμε τα παιδιά μας, οι Έλληνες. Τα δηλητηριάζουμε. Μέσα στο παιδικό δείτε πράγματα που θα συγκλονίσουν. Άκου τώρα. Γαλακτοματοποιητές πυκτικά μέσα και σταθεροποιητές. Ε400 έως 499 συντελούν στη δημιουργία ενός ομοιογενούς μείγματος σε ένα τρόφιμο στο οποίο υπάρχουν δύο ή περισσότερα υλικά. Χρησιμοποιούνται κυρίως, άκου τώρα, παγωτά, σοκολάτες, αναψυκτικά, κρουασάν, έτοιμες τούρτες και κέικ. Τα πιο επικίνδυνα Ε407 καραγενάνι, Ε414 αραβικό κόμι, Ε420 σορβιτόλι και σιρόπι σορβιτόλης, Ε422 γλυκερόλι, Ε430 στεατικό πολυοξεθυλένιο, Ε440 πικτίνι, Ε466 καρβοξιμεθυλικό κυταρινικό νάτριο, Ε471
μονό και διγλυκερίδια λιπαρικών οξέων. Παρενέργειες: έλκη, βλάβες εμβρίου, καρκινογένεση, άσθημα, κεφαλαργία, διαβήτης. Και αυτά είναι μέσα στα προϊόντα που καταναλώνετε, μωρέ. Κάθε μέρα, κάθε και είμαι ο μόνος που τα λέω, κύριε Σπύρο, για να ρωτήσω στη Βουλή πάλι σήμερα. Μες. Δεν τολμάει κανείς να πει, γιατί είναι μεγάλες πολιτικές εταιρείες. Τολμάει κανείς να πει αυτά. Εδώ μέσα είναι γραμμένα συνέλληνες. Για το παιδί σας, μωρέ. Για να το κάνετε έκτρωμα μεταλλαγμένο. Με 50 ευρώ κάθε μήνα το ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν 9 έργα. Τα έργα τα δωρεάν είναι 90 ευρώ. 90 ευρώ. Ναι. Έτσι. Δηλαδή πληρώνετε 50 ευρώ κάθε μήνα για ένα χρόνο το περιοδικό ελληνόραμα σπίτι σας με τέτοια άρθρα που οι άλλοι κρύβουν και εντελώς δωρεάν. Το τονίζω, εντελώς δωρεάν. Έτσι, τα 9 έργα. Μέχρι τις 5 και 10 τα λέω αυτά. Γι' αυτό λέω προλάβετε, παραλάβετε. 2-31-0-25-23-20 μόνο για 15 από εσάς, οι 15 πρώτοι. Μόνο για τους 15 πρώτους. Έτσι, μόνο για 15 άτομα σήμερα στο 2-3-10-25-23-20 όποιος προλάβει, αγαπητοί φίλοι, να παραλάβει την υπερπροσφορά μας μόνο με 50 ευρώ. Για ένα χρόνο, κάθε μήνα, το περιοδικό ελληνόραμα θα έρχεται στο σπίτι σας, αλλά ταυτόχρονα θα παραλάβετε εντελώς δωρεάν τα βιβλία, η μαύρη βίβλος των πολυεθνικών, με όλες αυτές τις ειδήσεις που δεν τις γράφουν οι εφημερίδες και δεν τα λένε, τις αποκρύπτουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η μικρασία των Ελλήνων με τις 1.300 ελληνικές πόλεις και 6 χάρτες, αγαπητοί φίλοι μοναδικοί, και ένα DVD. Για να δείτε πώς σας κλέβουν οι τράπεζες. Α, μπράβο, είναι σημαντικό. Υιοθέτηση συντάγματος ίσον εξέγερση μουσουλμάνων. Ναι. Σήμερα στη Βουλή το είπα στη Διαμαντοπούλου, στην κυρία Διαμαντοπούλου, και δεν το αμφισβήτησε. Τη στόπα! Δεν τα αμφισβήτησε. Μα τη στόπα! Από πότε τα γράφουμε εμείς αυτά? Εδώ και χρόνια συνέβη. Από πότε τα λέμε αυτά μέσα στο περιοδικό Ελληνόρα, να ξυπνήσετε επιτέλους? Επαναλαμβάνω, θα πληρώνετε τους ημάμιδες, τους χότζες, θα πληρώνετε τζαμιά συνέλληνες, ξυπνήστε επιτέλους. Τα γράφουμε στο Ελληνόραμα, μπας και καταλάβουν όλοι οι Έλληνες. Εδώ φώναζα και έλεγα ότι υπάρχουν πόλεις του 10.000 π.Χ. βυθισμένες στην Ελευσίνα και στο Αιγαίο Πέλαγος. Ήρθε το αρχαιόλογο, το μεγαλύτερο περιοδικό στον κόσμο, να μιλήσει για τις βυθισμένες πόλεις του Αιγαίου. Καταλαβαίνεις, σου λέω τώρα. Είναι απίστευτο. Όλα αυτά είναι στο περιοδικό Ελληνόραμα. Υπάρχουν πόλεις μέσα στο Αιγαίο του 10.000 π.Χ. Θυμάσαι που σου έλεγα για τον Μπάλαρντ ότι ναι, είχε ναι, το. Ναι, ναι, ναι. Μου το επιβεβαίωσε το Καρδαβέλα ο άνθρωπος που ήταν εκεί που έδινε τις άδειες. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και μου λέει μαζί τη άδεια αρχαιολογική αυτό. Ναι, αλλά το σκάφο του λέω ήταν του λιμενικού τσεκτοφυλακή των ΗΠΑ. Ο άνθρωπος είναι παγκόσμιο CIA. Το ήξεραν, κύριε Σπίνο. Το γνώριζε το Υπουργείο Εξωτερικών και του δώσαν την άδεια να κάνει σεισμικές έρευνες σε όλο το Αιγαίο με το ειδικό σκάφος για να δει που το φυσικό αέριο. Και πήγαινε ο Τίος της Κρήτης, κύριε Σπίνο. Εκεί έκατσε ένα μήνα. Ο Μπάλαρντ. Αυτά είναι γραμμένα στο περιοδικό Ελληνόραμα. Για να καταλάβετε ότι φωνάζω, γιατί πολύ απλά δεν αντέχω τον Έλληνα πεινασμένο. Δεν αντέχω τον Έλληνα να τον βλέπω διωκόμενο, καταδιωκόμενο, πένιτα, λιμοκτονούντα για 200-300 ευρώ να κλαίει και να οδύρεται όταν η Ελλάδα είναι πάμπρουτη χώρα σε πλουτοπαραγωγικές πηγές. Γι' αυτό και λέω προλάβετε, παραλάβετε. Μόνο για 15 από εσάς, για τους 15 πρώτους που ατηλεφωνήσουν τώρα για το Ελληνόραμα με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα μαθήματα. Πάρει και σχολείς με τα γιατί μαθήματα. Είναι εκπληκτικά τα έργα. Έτσι, ναι. Η μαύρη βίβλος των πολυεθνικών, η μικρασία των Ελλήνων, οι χάρτες, όλα αυτά μαζί με το DVD. Ζητάτε επίμονα το DVD. Πώς μας κλέβουν οι τράπεζες. Ζητάτε επίμονα το DVD. Και επειδή έχω ένα μήνυμα, να μου επιτρέψεις, μου λέει, ξαναπες μου λέει αυτά που δημιουργούν προβλήματα τα ε, ποια είναι. Έτσι. Τα έχουμε πει αυτά, τα γράφει τον περιοδικό. Το γράφει το Ελληνόραμα, έτσι. Ναι. Και θα κάνουμε. Είναι μέσα γραμμένο. Θα πρέπει μέσα αυτό να βγάλουμε περιστατωμένες μελέτες. Ετοιμάζουμε, ετοιμάζουμε. Ετοιμάζεται κάτι τέτοιο. Ετοιμάζω κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Να μάθει ο κόσμος τι τρώει. Ποια έχει στα καθημερινά είδη διατροφής. Μέσα στο Ελληνόραμα είναι όλα αυτά. Λοιπόν, πού είναι τα έψιλα αυτά που λέτε. Σας επαναλαμβάνω. Σε παγωτά, σοκολάτες, αναψυκτικά, κρουασάν, έτοιμες τούρτες, κέικ. Έτσι. Είναι πικτικά και μέσα στα τροποιητές. Έψιλα 400-499. Ενδεχόμενες παρενέργειες. Έλκη, βλάβες εμβρίου, καρκινογένεση, αλλεργίες, κεφαλαργία, διαβήτης. Γεια, εδώ μέσα στο Ελληνόραμα είναι γραμμένα όλα. Όλα. Αλλά επειδή υπάρχουν οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτά, παγωτά, έτσι αναψυκτικά, οι οποίες κάνουν και διαφήμιση, τα καναλάκια δεν τολμούν να τα βάλουν όπως και με τις τράπεζες. Εδώ μέσα λοιπόν στο Ελληνόραμα θα καταλάβετε τι τρώνε τα παιδιά σας, τι τρώτε εσείς, αλλά μόνο οι 15 πρώτοι μπορούν να γίνουν συνδρομητές στο Ελληνόραμα με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι για ένα χρόνο και εντελώς δωρεάν 9 κορυφαία έργα, τα καλύτερα έργα που διαβάσει. Το καλύτερο βιβλίο είναι η μαύρη βίβλος των πολυεθνικών. Μάλιστα. Έτσι. Έτσι. Μαζί με το DVD, πώς μας κλέβουν οι τράπεζες, ζητά το επίμονα για να καταλάβετε τι συμβαίνει στον κόσμο.
και στην Ελλάδα με τις τράπεζες και τους τραπεζίτες, τους απατεώνες. Μέσα. Όχι όλους βέβαια. Για μερικούς. Για μερικούς. Για τον εξής έναν. Έτσι. Μέσα περίπτωση. Κύριε Βελόπουλο, επειδή έχουμε και αυτό το βιβλίο το καταπληκτικό για τις πολυεθνικές εταιρείες. Ναι. Διαβάζοντάς το κανείς, βλέπει ότι αυτοί τελικά κυβερνούν τον κόσμο. Και τον κυβερνούν με ύπουλο τρόπο. Μάλιστα, εσείς λέτε ότι κλέβουν και την Αφρική. Ολόκληρες πολιτείες, ολόκληρες χώρες. Αν οι Αφρικανοί αφαιθούν ελεύθεροι. Ναι. Δημοκρατικά. Να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Η χώρα τους, άκου λίγο, είναι η πλουσιότερη περιοχή στον κόσμο, έτσι, άκου θα σου πω, ναι. Σε επίπεδο ρηπτών, η πλουσιότερη Ήπειρος, έτσι, στον κόσμο. Η Ευρώπη δεν είναι πλούσια σε ορυκτά, η Ελλάδα είναι όμως. Η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, σε επίπεδο ρηπτών, σε επίπεδο με το μέγεθό της, έτσι. Σε σχέση με το μέγεθό της, είναι η Ελλάδα. Η Αφρική είναι από τις πλουσιότερες, η πλουσιότερη Ήπειρος στον κόσμο. Εκεί πήγαν οι Κινέζοι λοιπόν. Και παίρνουν πετρέλαιο, χρυσό, πρώτες ύλες. Δεν έχει Κίνα πλουτοπαραγωγικές πηγές. Δεν έχει, δεν έχει. Πρώτες ύλες δεν έχει. Άκου λοιπόν τι διαθέτει η φίλη μας η Αφρική. Έτσι. 100 δισεκατομμύρια βαρέλια. 100 δισεκατομμύρια βαρέλια, πετρελαίου. Ναι, ναι. Το 30% των παγκοσμίων αποθεμάτων ορυκτών πόρων. Μάλιστα. Έτσι. Τα ορυκτά προϊόντα αποτελούν το 57% συναλλικών εξαγωγών της υποσαχάριας Αφρικής. Σαν μέτρο σύγκρισης, αυτά τα προϊόντα δεν αποτελούν παρά το 13,2% της παγκόσμιας εμπορικής δραστηριότητας. Μάλιστα. Και έτσι το παίρνουν φθηνά. Τα παίρνουν έναντι πινακίου φακής. Τους βάζουν, σκοτώνονται μεταξύ τους οι φύλαρχοι, ο φύλαχος Μπαμπούα με τον φύλαχο Νικουά, σκοτώνονται και πάνε οι εταιρείες. Παίρνουν χρυσό, παίρνουν διαμάντια, παίρνουν πετρέλαια. Εκεί έχουν τέτοιο πόλεμο. Στην Ελλάδα έχουμε οικονομικό πόλεμο. Προσπαθώ να σας καταλάβετε τι συμβαίνει γύρω σας. Άκου τώρα. Η Γκάνα είναι η δεύτερη παραγωγός χώρα χρυσού στην Αφρική. Με 2,5 εκατομμύρια ουγγές το 2007. Η Ελλάδα διαθέτει, κρατιέσαι, 7,5 εκατομμύρια ουγγές. 7,5 εκατομμύρια ουγγές. Έτσι. Το 80% των κατοίκων της Γκάνας ζουν με λιγότερα από 2 ευρώ τη μέρα. Τι γίνεται. Λοιπόν, ο εξωρετικός τομέας συνεισφέρει περίπου το 60% των εσόδων σε συνάλλαγμα, όμως ο τομέας δεν απασχολεί παρά το 5% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Η Νιγηρία είναι η πρώτη πετρολοπαραγωγός χώρα της υποσαχάρης Αφρικής, η πέμπτη παραγωγός χώρα του ΟΠΕΚ και έχει 2,5% των διαπιστωμένων παγκοσμίων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Το πετρέλαιο παράγει το 85% των εσόδων σε συνάλλαγμα της Νιγηρίας, όμως πάνω από 80% των Νιγηριανών ζουν με λιγότερα από ένα δολάριο την ημέρα. 80%, ε! Ναι. 80%. Ναι. Δείγματα νερού από το Δέλτα του Νείλου είχαν επίπεδα υδρογονανθράκων 680 φορές υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα στο πόσιμο νερό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δέλτα του Νείλου. Πού είναι το Δέλτα του Νείλου? Αλεξάνδρεια, από εκεί παραπάνω πια είναι το Μεσόγειο. Δέλτα του Νείλου. Έτσι. Και πάνω, μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, είναι η περιοχή που σου είπα ότι είναι τεράστια τα αποθέματα φυσικού αερίου, κύριε Σελληνική. Το οποίο διαρρέει στο Νείλο, μερικά. Κυρία Ως, κύριε Σπινό. Αυτά δεν τολμάει κανείς να πει, κύριε Σπινό μου. Δεν τολμάνε! Γι' αυτό λέω διαβάστε αυτό το βιβλίο ρε παιδιά. Θα καταλάβετε τι γίνεται. Θα αντιληφθείτε ότι σας κλέβουν μωρέ. Σας κλέβουν το χρηματοκιβώτιο και σας κλέβετε και τα 50 ευρώ. Έτσι. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σας κλέβουν το χρηματοκιβώτιο με εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ μέσα και σας κλέβετε για 200 ευρώ. Η μαύρη ύπειρος των πολυεθνικών. Και κανείς βουλευτής από αυτούς που ψηφίζετε τολμάει να τα πει αυτά. Ψηφίστε τους εσείς. Μαύρη βίπλα στο πολεμικό για να καταλάβετε ρε παιδιά. Για να αντιληφθείτε ποιοι τα λένε. Έχετε μόνο 10 από εσάς. Μόνο 10 γιατί τελειώνει προσφορά έτσι. 10 μόνο από εσάς. Ετοιμάστε το βίντεο. Με 50 ευρώ κάθε μήνα το ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δωρεάν όλα τα υπόλοιπα βιβλία τα οποία είναι αναλυτικά. Η ποια... μαύρη βίπλα στο πολεμικό. Ένα βιβλίο που δεν δέχτηκε κανείς στην Ελλάδα να το βγάλει. Η μικρασία των Ελλήνων. 6 χάρτες και ένα καταπληκτικό DVD, το οποίο όμως δεν θα το βρείτε στο εμπόριο. Μόνο από εδώ μπορείτε να παρακείρετε, να δείτε πώς οι τράπεζες μας κλέβουν, αγαπητοί φίλοι. Έτσι, όλα αυτά στο 2310-252320. Τώρα τηλεφωνήστε για να παραλάβετε την υπερπροσφορά μας. Το περιοδικό Ελληνόραμα με όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναλύουμε, θα τα διαβάζετε όσοι είστε συνδρομητές. Θα τα έχετε διαβάσει αυτά τα θέματα και τα ξέρετε αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα και στην παγκόσμια σφαίρα. Και να πω κύριε φίλες και φίλοι, στο Ελληνόραμα δείτε άρθρα εκπληκτικά για τα παιδιά. Άντε να πω και τα άλλα. Μου λέει ένας φίλος, πες και τα άλλα, ρε παιδιά. Πες μου και τα άλλα. Λοιπόν, θα πω το εξής. Και θέλω να προλάβετε να παραλάβετε, γιατί μόνο για 10 άτομα από εσάς έχουν απομείνει. Επαναλαμβάνω, για 10 από εσάς. Με 50 ευρώ κάθε μήνα για να χρόνο το Περιοδικό Ελληνόραμα και εντελώς δωρεάν τα υπόλοιπα έργα. Είναι 13 έργα, πόσα είναι. 6, 10, πόσα είναι. Πού έχω μπερδευτεί τώρα εγώ. Είναι 8, 9 τα έργα, τα οποία είναι δώρα αυτά. Περίμενε. Και 20 έργα. 20 έργα. 20 έργα παραλαμβάνετε. 20 έργα. Δείτε εδώ.
Μιλάμε για το αυτονόητο. Επικίνδυνα τρόφιμα, μεταλλαγμένα προϊόντα, ουσίες έψιλον, για να δείτε τι τρώνε τα παιδιά μας, τα παιδιά σας. Ενέργεια και γεωπολιτική. Όταν εγώ φώναζα εδώ και χρόνια από την πρώτη μέρα στη Βουλή, κάποιοι λέγανε τα δικά τους. Δεν υπάρχει πετρέλαιο. Τι λέτε, μωρέ. Καράκες μπερντέδες. Καράκες μπερντέδες. Άντε τώρα γιατί. Μεταλλαγμένα. Η προσπάθεια μονοπόληση του τροφίμου του πλανήτη. Κανένας δεν μιλάει για αυτά. Δείτε ντομάτα που τρώτε. Ντομάτα δείτε. Ντομάτα δείτε. Για τα παιδιά σας. 50 κιλά ντομάτα. Να μην πω για τις πολυεθνικές και την πράσινη ανάπτυξη ότι την ελέγχουν έτσι αλλιώς. Γι' αυτό λέω, αυτά είναι γραμμένα στο ελληνόραμα μας, θες πουθενά άλλου. Όλοι λένε θα καταστραφεί η γη το 2012. Θα πέσουν κομπίτες, πλανήτες, μετεωρίτες, έτσι. Θα πέσουν διάφορα πράγματα στη γη σου. Θα πέσουν διάφορα πράγματα. Τι θα γίνει το 2012, τι λέει η NASA, τι θα συμβεί ακριβώς. Επαναλαμβάνω, τι θα συμβεί το 2012, μέσα κοροϊδεύει κανένας. Τι θα συμβεί, θα πλημμυρίσουμε, θα κάνουμε κανό, κανό ή καγιά, όπως ο Πρωθυπουργός. Τι θα συμβεί. Με 50 ευρώ ετήσια συνδρομής παίρνετε εντελώς δωρεάν όλα τα υπόλοιπα έργα. Είναι 20 έργα συνέλληνες. Περιοδικό κάθε μήνα για ένα χρόνο και εντελώς δωρεάν. Η μαύρη βίβλος των πολυεθνικών, το DVD, πώς οι τράπεζες κλέβουν τα λεφτά σας και όλα τα υπόλοιπα έργα. Μόνο για 10 από εσάς έχει απομείνει, ούτε 10, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λιγότεροι, έτσι. Για 10 άτομα προλάβετε τώρα. 2-31-025-23-20. Μόνο για τους 10 από εσάς. Και επειδή μιλάμε για ευαισθησίες, να σου πω ότι έμαθα και κάνω ερώτηση στη Βουλή. Έτσι. Αν είσαι μπουτάρης, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Δηλαδή, πώς το είναι. Ο άνθρωπος αυτός ζει και διαμένει στη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί με πετρελοκίνητο αυτοκίνητο. Ενώ απαγορεύεται το νόμο. Απαγορεύεται αυτό, έτσι. Βέβαια. Λένε, όχι. Τώρα θα αλλάξει ο νόμος, λέει το καλοκαίρι, τον Σεπτέμβριο. Οπότε θα είναι νόμιμος, αν αλλάξει ο νόμος. Αδερφέ, αν είσαι μπουτάρης, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Κυκλοφορεί με πετρελοκίνητο αυτοκίνητο, ενώ όμως δεν κάτι άλλο. Δηλαδή, τέτοια ασυλία σε τον άνθρωπο, δεν ξέρω να δει εγώ. Τέτοια ασυλία, ρε παιδί μου. Και έκανα ρώτηση στη Βουλή για να δω αν ισχύει, γιατί το κυκλοφορεί στο Δήμο. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ξέρω τι να πω τώρα. Δεν τα βλέπουν αυτά οι Έλληνες. Δεν αντιλαμβάνονται. Εγώ δεν είμαι εναντίον της πετρελοκίνησης, είμαι υπέρ στις πόλεις. Αλλά αφού υπάρχει νόμος. Έτσι. Ναι. Και είσαι και δήμαρχος. Ο οποίος δεν πρέπει να παραβιάζεται από τον πρώτο πολίτη της πόλης. Α, μην άνοιξε το στόμα τώρα, γιατί θα έχουμε προβλήματα άλλα. Θα έχουμε κι άλλα, ε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει κάποιο να τα πει το μου έστειλε μήνυμα φίλος πάλι και μου λέει: εγώ λέει παίρνω αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά είναι για να ξέρει την υγεία κτλ. Ναι, αλλά αν τα αντιοξειδωτικά στο μπουκαλάκι επάνω που παίρνει έχουν ε300-399, θα σε ενημερώσω τώρα, αγαπητέ μου φίλε, για να ξέρει τι περίπου γίνεται και τι δρόμο. Άκου. Αποτρέπουν ή επιβραδύνουν τις αλλοιώσεις στην οσμή και τη γεύση που προκαλούνται από την οξείδωση των τροφίμων και επιμικρύνουν τον χρόνο διατήρησής τους. Δηλαδή, μπορεί να είναι χαλασμένο το προϊόν, αλλά δεν βρωμάει με το αντιοξειδωτικό. Έτσι. Δεν θα δείχνει ότι χαλασμένο. Όχι. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μπισκότα, καραμέλες, τσίχλες, πατατάκια, ζελεδάκια, αφυτατωμένα προϊόντα, πατάτες, σκόνη για πουρέ, έτοιμα μείγματα για παρασκευή γλυκισμάτων, φυτικά λίπη και έλαια τηγανίσματος, τα πιο επικίνδυνα είναι ε300, ασκορβικό οξύ, ε310, γαλλικός προπυλεστέρας, ε311, γαλλικός ακτιλεστέρας, όλα οι Γάλλοι μας τα δίνουν, τις φρεγάτες, ε312, γαλλικός δωδεκυλεστέρας, ε316, ερυθροδροδικό νάτριο ή σκορβικό νάτριο, ε320, ε321, ε330, ε375 και πολλά άλλα. Παρενέργειες, ενδεχόμενες παρενέργειες. Καρκινογένεση, υπατική βλάβη, διαβήτης, ναυτία, πέτρες στα νεφρά, γαστρικές ενοχλήσεις, άσθημα, έτσι. Αρνητικές επιδράσεις στα υδρογόνα των κοριτσιών και πολλά άλλα. Αυτά μόνο στο ελληνόραμα τα βρείτε όμως οι Έλληνες. Πουθενά άλλου. Όλοι φοβούνται. Μούγκα, η στρούγκα είναι όλοι. Όλοι μούγκα είναι. Πού να τα βάζεις με τις μεγάλες εταιρείες αυτές. Μπορείς. Δεν μπορούν. Θέλανε φιλαράκια με τους τραπεζίτες, με τους μεγάλο έτσι, επιχειρηματίες. Εμένα δεν με νοιάζει. Με ενδιαφέρει ο τηλεθεατής μου να είναι ικανοποιημένος από την παρουσία μου. Έτσι. Και στο ελληνόραμα είναι όλα γραμμένα. Για 10 μόνο από εσάς. Έτσι. Έχουμε άλλους 10 προνομιούχους. Άλλους 10 το πολύ. Ο 11ος θα πληρώσει 150-160 ευρώ. Παίρνετε το περιοδικό για ένα χρόνο κάθε μήνα σπίτι σας, δεν είναι. Έτσι. Κάθε μήνα. Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Θα πηγαίνετε περιοδικό. Και διαβάζετε πράγματα που οι άλλοι κρύβουν και παίρνετε και άλλα 9 έργα δωρεάν. Η μαύρη βίβλος των πολυεθνικών, η μικρασία των Ελλήνων, οι χάρτες από τη Μικρά Ασία μας, το πώς μας βλέπουν οι τράπεζες. Μας κλέβουν. Όχι μας βλέπουν. Πώς μας κλέβουν. Έτσι. Όλα αυτά είναι γραμμένα, είναι εδώ αποτυπωμένα για άλλα 10 από εσάς. Ο 11ος θα πληρώσει 150 και πλέον ευρώ. 2-31-0.
25, 23, 20 με, επαναλαμβάνω, 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα έρχεται σπίτι σας και άλλα 9 έργα δωρεάν. Για ένα χρόνο αυτό, έτσι. Για άλλους 10. Μπορεί και λιγότεροι. Προλάβετε τώρα 2-31-0, 25, 23, 20. Μην κάθεστε για 10 μόνο από εσάς. Θα μπορούσε όμως, κύριε Βελόπουλε, ακούγοντας σας κάποιος, να διατυπώσει το ερώτημα. Δεν υπάρχει διατροφικός κώδικας. Δηλαδή, ο διατροφικός κώδικας εγκλήματα κάνει. Κύριε, θα μπορούσε να το ρωτήσει κάποιο. Κύριε Σπινό, μην μου πει με τσιγκλάτε τώρα. Τι να με τσιγκλάτε. Υπάρχει διατροφικός κώδικας. Λοιπόν, δεν τα βλέπω αυτά. Άκουσε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τρώμε. Σύμφωνα λοιπόν με την εκπρόσωπο του Natural Solutions Foundations, Rima Labo, από ομιλία της στον Αμερικανικό Εθνικό Οργανισμό Διατροφής, Context and Nutrition, 2005, δεν είναι άλλος από τον καταδικασμένο από το δικαστήριο της Νιρεμβέργης πρόεδρο της Κολοσσίας γερμανικής εταιρείας, Farben Fritz Dermir. Τι λέτε τώρα, κύριε Βελόπουλε. Ήταν ο άνθρωπος που μεταξύ των άλλων εμπνεύστηκε και τον περίφημο λογότυπο Arbeit macht frei, η εργασία απελευθερώνει, το οποίο κοσμού στην είσοδο του στρατοπέδου Auschwitz. Ο κύριος αυτός. Τι είπατε τώρα. Αυτό που ακούς μου, αρέσει. Με ενευριάζει τώρα πάντα απ' όλα. Συμβαίνουν στον κόσμο αυτά τα πράγματα. Άσε μα μου. Τον πήρα από το Auschwitz. Δεν μου σοβαρά μιλάτε τώρα. Ο κώδικας που φτιάχνει εμπνευστή του διατροφικού κώδικα είναι ο κύριος αυτός. Που έκανε τα έσχυνα των Εβραίων. Μάλιστα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και τον κάνανε και μάγκα στη Αμερική. Κατάλαβε το τι σου λέω. Και φτιάχνουν μεταλλαγμένα τρόφιμα. Γιατί οι Γερμανοί ξεκίνησαν την έρευνα με τα ευρύδια, κύριε Σπίνο. Την οποία την πήραν οι Αμερικανοί με τον που έγινε η μαγιά και τους κάναν μάγκες κι αυτούς. Αυτός λοιπόν ο κύριος, ο Auschwitz, του Auschwitz, να μην πω... Τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνω, ναι. Εντάξει. Πίνος, εν πάση περιπτώσει, πήγε κανένα τον διατροφικό κώδικα. Και τον έχουν στάω από Αμερικανοί, αυτά τα λέει κανένας. Κατάλαβα τι είπατε τώρα. Εγώ τι λέω. Κατάλαβα τι είναι αλήθεια. Δεν ξέρει ο κόσμος τίποτα από αυτά, κύριε Βελόπουλε. Δεν με νοιάζει, εγώ τα λέω για τα μάθω και τα γράφει το Ελληνόραμα, κύριε Σπίνο. Ας ανοίξω το μάτι, προσπαθώ να τα πω όλα και δεν μπορώ να τα πω κιόλα. Υπάρχει το Σιρού, υπάρχουν και εταιρείες τροφή μου που να μου κάνουν να μην πω κανένα κουβέντα. Αγωγές, ιστορίες, δεν υπάρχει ασυλία σε αυτά. Μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Απλά δεν μπορώ να τα πω όλα γιατί φοβάμαι τη λόγια με πλάκι. Εμένα μου κάνουν αγωγία, μα γιατί λέω ψέματα. Απλά και τα πω. Να λοιπόν γιατί λέω στο Ελληνόραμα, μπείτε συνδρομητές. Μπείτε μωρέ συνδρομητές, θα καταλάβετε. Έχετε 5-6 από τη δυνατότητα να μπείτε συνδρομητές. Ετοιμάστε το βίντεο. Στο 231-025-2320 με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα σπίτι σας και εταιρεία και εντελώς δωρεάν τα νέα έργα, έτσι. Μόνο 6 από εσάς προλαβαίνετε. Ο 7ος δεν υπάρχει, έτσι. 231-025-2320, 50 ευρώ. Πάτε και τρώτε ό,τι τα ιδέες κατεβάζουν. Άντε με άνοιξε το στόμα μου τώρα με τα έψιλο και τα βλακία. Κι άλλο τα ανοίξτε. Κι άλλο τα ανοίξτε. Κινδυνεύει η γη από καταστροφή, θα δουν τα ελικόπτερα, θα δουν οι έψιλον, οι μύψιλον. Ποιοι είναι όλοι αυτοί. Τι θα συμβεί το 2012. Εδώ είναι. Τι θα συμβεί το 2012. Για να μην σου πω ότι η εταιρεία Dermir παρασκεύαζε από το αθανατηφόρο μείγμα αερίων που χρησιμοποιούν τους περίφημους θαλάμους αερίων μέχρι τον Χάλιβα και τα πυρομαχικά των Ναζί μετά τη λήξη του πολέμου και την καταδίκη 24 μελών από το δικαστήριο της Νιρεμβέργης, η εταιρεία διασπάστηκε σε τρεις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, τις γνωστές Basf, Hirst και Bayer. Δυο λεπτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα σοβαρά μιλάτε τώρα! Σοβαρά μιλάω, δεν τα λέει κανείς. Οι τρεις εταιρείες, οι γερμανικές, οι κολοσσοί, οι φαρμακευτικοί, έγιναν από τη διάσπαση της εταιρείας των Γερμανών των Ναζί. Άσε μόνο τώρα, είναι πολυεθνικές πλέον. Ποιοι τις ελέγχουν, εδώ μέσα. Η μαύρη είναι στο πολυεθνικό, στο Ελληνόραμα τα στοιχεία. Με 50 ευρώ κάθε μήνα έρχεται σπίτι στο Ελληνόραμα. Με 50 ευρώ για ένα χρόνο, 5-6 από εσάς, επαναλαμβάνω, και παίρνετε εντελώς δωρεάν όλα τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα, θα τα δούμε. Λοιπόν, η μαύρη βίβλος των πολυεθνικών. Θα τα δείτε, αγαπητοί φίλοι, αυτά γραμμένα και δεν θα τα πιστεύετε. Η μικρασία των Ελλήνων. 6 χάρτες με τις 1.300 ελληνικές πόλεις που σήμερα είναι στην Τουρκία. Και ένα καταπληκτικό DVD που δεν θα μπορέσετε να το βρείτε στο εμπόριο γιατί είναι παραγωγή του κάδμου. Πώς οι τραπεζίτες κλέβουν τα χρήματα από την τσέπη μας. Όλα αυτά μόνο με 50 ευρώ στο 2310-25-23-20. Τώρα τηλεφωνήστε για να παραλάβετε αυτή την υπερπροσφορά. Να δούμε λοιπόν το φίλτα τον κύριο Πάγκαλο τώρα. Αλλά λέω είναι 5-6 από εσείς πόλοι, μπορεί να είναι και λιγότεροι. Έτσι, προλαβαίνετε, παραλάβετε το περιοδικό. Μόνο για 5 από εσάς από εδώ και στο εξής ισχύει προσφορά, μην κάθεστε. Με 50 ευρώ κάθε μέρα το περιοδικό Ελληνόραμα σπίτι σας και εντελώς δεν τα υπόλοιπα. Αυτά θα τα πει κανένας. Δεν μπορούν να τα πούν, κύριοι κάποιοι. Δεν μπορούν να τα πούν. Γενικόλογα στο κύριο εμένα, τα λένε κάποιοι. Έτσι, γενικά. Δείτε το βίντεο, αλλά την ομιλία του Πάγκαλου θέλω, έτσι, από την αρχή. Δείτε τι είπε ο Πάγκαλος για Ιουστινιανό, έτσι. Είπαμε ποιος είναι Ιουστινιανός. Έτσι. Σημισκή και παλαιολόγο. Εμείς βγήκαμε το γενεολογικό του δέντρο. Δείτε τι έλεγε ο άνθρωπος.
ακούσει πολλές φορές, ας πούμε, Τουρκούς φίλους μου να μου λένε ότι ζούσαμε πολύ καλά την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που έδειχνε μεγάλη ανοχή σε όλα τα θρησκεύματα και σε όλες τις εθνικότητες. Είναι γεγονός. Υπήρχε κάποια ανοχή. Εξάλλου και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία πριν έδειχνε μεγάλη ανοχή στις εθνικότητες. Υπήρχαν και αυτοκράτορες που δεν ήταν Έλληνες. Ο Ιουστινιανός δεν ήταν Έλληνας. Ο Τσιμισκής δεν ήταν Έλληνας. Και οι παλαιολόγοι... Δεν ήταν Έλληνες. Ο Παπαδρέου είναι Έλληνας. Αυτό είναι ένα... Άντε μωρέ τώρα. Άντε μωρέ τώρα. Θυμάμαι και μέσα στην Βουλή. Ο Σπίνος είναι Έλληνα, δεν είναι Έλληνας. Ο Βελόπουλος δεν είναι Έλληνας. Ο Γεωργιάδης δεν είναι Έλληνας. Ο Γιώργος ο Ιπολής δεν είναι Έλληνας. Κανένας δεν είναι στον Παγκάλο. Θυμάμαι μια αντιπαράθεση μεταξύ του Αδόνιδος και του Παγκάλου. Έτσι. Εκεί στη Βουλή. Και τον Ηρόδοτο. Ναι, πάει να λέει τις διάφορες βλακίες του πάλι και βγαίνει ένας δυνατός αδερφέ. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά αυτά λέει ο Ηρόδοτος. Τα δικά του αυτό. Εγώ είμαι Αρβανίτς. Συγκεκριμένα κατάρτιγα από τώρα να πα γιατί. Στα πάνω του αέρα. Το θυμάμαι αυτό. Έλεος πια. Το θυμάμαι στην Βουλή. Τον βαρέθηκα. Μόνο σόβρακα ξαναθέλει στην Αδεβίλα. Έτσι. Είχα αμφισβητήσει την ύπαρξη του Ηρώδοτου. Άντε μωρέ τώρα. Και τότε ο κύριος Γεωργιάδης με άντε μωρέ τώρα. Ιστορικά, το άντε τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμάμαι το περιστατικό. Θα σου πω κάτι. Μπορεί να είμαι βουλευτής, αλλά είμαι και άνθρωπος. Υπάρχει και όρια στην ανοησία. Υπάρχει όρια στην ανοησία. Όρια στην ανοησία. Έλεος πια. Αυτά όμως τα κρύβουν τα μεγαλοκάναλα. Μόνο για τους κοπρίτες του δημοσίου ανέφεραν, κύριε Σπίνο. Έτσι. Έτσι, ναι. Γιατί είναι αυτό γαργαλιστικό αυτό. Είναι το συνεταιριστικό, το συνδικαλιστικό, το αριστερό, έτσι. Το προοδευτικό κτλ. Τέτοια θέματα δεν βγάζουν. Όπως δεν είπα στους Έλληνες που σήμερα και η Έδια Μαντοπούλου στη Βουλή παραδέχτηκε, Άδωνή μου, άκου λίγο, ότι τον ημάμι και τους ημάμιδες, γιατί είπε, θα κάνουμε ένα τζαμί και βλέπουμε. Ναι. Θα κάνουν και άλλα τζαμιά. Θα του πληρώνουν οι Έλληνες, τα τζαμιά θα χτίζουν οι Έλληνες, θα φορολογούνται οι Έλληνες για να πληρώνουμε του μετανάστες, τον ημάμι, το χότζα, το μότζα και το φότζα. Και τα τζαμιά του. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Αυτό δεν είπε κανένας. Κανένα κανάλι δεν το δείχνει όμως. Να λοιπόν κάτι λέω συνέλληνες με αυτές οι ειδήσεις είναι γραμμένες μόνο στο Ελληνόραμα. Πουθενά άλλου. Και επειδή έχει απομείνει, έχουν απομείνει δύο μόνο σειρές. Δύο είναι. Μόνο δύο σειρές και δύο λεπτά. Με 50 ευρώ ετήσια συνδρομής κάθε μήνα το Ελληνόραμα και το σπίτι σας και εντελώς δωρεάν παίρνετε όλα τα υπόλοιπα που βλέπετε εδώ. 9 έργα, τα πούμε όλα ποια είναι. Κάθε μήνα για ένα χρόνο συνέλληνες το Ελληνόραμα. Κάθε μήνα θα έχετε σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα υπόλοιπα. Ας ξυπνήσουν ορισμένοι. Ένα τζαμί ίσον κανένα. Πολλά δημιουργούν κινδύνους, το επαναλαμβάνω, θα έχουμε προβλήματα. Δεν πάμε καλά. Θα έχουμε προβλήματα. Αν κάνουμε 150 ζαμιά, οι 150 ημάμιδες και οι τρεις βοηθοί τους τέσσερις θα πληρώνουν το ελληνικό δημόσιο. Τα ζαμιά τα χτίσουν το ελληνικό δημόσιο. Εσείς θα πληρώσετε, μωρέ. Να λοιπόν, λέω 50 κάθε μήνα το Ελληνόραμα για να έχουμε σπίτι σας. Αυτά γραμμένα μες στο Ελληνόραμα. Έτσι. Και εντελώς δωρεάν όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Στο 2-3-10-25-23-20 όμως, τώρα τηλεφωνήστε για να γίνετε σύνδρομητή στο Ελληνόραμα, το οποίο για ένα χρόνο, κάθε μήνα, μόνο με 50 ευρώ θα έρχεται στο σπίτι σας. Αλλά θα παραλάβετε και τα καταπληκτικά βιβλία «Η Μαύρη Βίβλος των Πολυεθνικών», «Η Μικρασία των Ελλήνων», 6 έγχρωμους χάρτες και ένα καταπληκτικό DVD. Όλα αυτά είναι δώρο με την εγγραφή σας στο περιοδικό Ελληνόραμα. Στο 2-3-10-25-23-20 τώρα τηλεφωνήστε κάποιοι. Έχουν απομείνει 1-2 τυχεροί. Όσοι προλάβουν και παραλάβουν τώρα τη συνδρομή, γιατί μετά πληρώνετε 150 ευρώ. Γιατί είναι 9 έργα δώρο. 20 έργα είναι όλα μαζί. Μιλάμε για 20 έργα. Έτσι. 20 έργα. Είναι για ένα χρόνο το περιοδικό Ελληνόραμα και τα υπόλοιπα. Για να μάθετε τι θα γίνει το 2012, κάνει στραφή η γη, θα πεθάνουμε, θα πλημμυρίσουμε, θα κολυμπήσουμε στον Τούκο Παπαδρέου, θα κάνουμε κανό, εν πάση περιπτώσει θα σωθούμε, θα πάμε στον Παρνασσό, στον Πάρνονα, στον Παρθενώνα επάνω, θα πάμε στον Όλυμπο. Τι θα γίνει το 2012. Επίσης, όλα αυτά που τρώτε, τις αηδίες όπως αποκαλώ εγώ, έτσι. Τα δηλητήρια, τα έψιλον, γραμμένα στο Ελληνόραμα. Ποιοι ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία. Σας είπα για την Αφρική. Έχω να πω πολλά, κύριε Σπίνο. Δεν μπορώ να τα πω στην εκπομπή, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Για να μην με κοροϊδεύει κανένα εμένα. Δεν μπορεί να μου λένε Goldman Sachs και Lazard και παραδέσει καλή μα. Φτάκε χαζού. Λοιπόν, χαζού δεν είμαι. Πίσω από την ιστορία είναι ο Ρότσιλ. Ιστορία του Ρότσιλ. Απλά πραγματάκια. Έτσι. Και δεν έχω τίποτα με κανέναν. Έχω όμως πολλά με τους Έλληνες που δεν αντιλαμβάνονται. Όλοι ψάχνουν να βρουν φαντάσματα. Οι κακοί οι Ρώσοι, οι κακοί οι Κινέζοι, οι κακοί οι Αμερικανοί, οι κακοί οι Ισραηλοί, οι κακοί οι Τούρκοι. Δεν με ενοχλεί εμένα ο Τούρκος, ούτε ο Ισραηλινός, ούτε ο Ρώσος, ούτε ο Κινέζος. Με ενοχλεί ο κακός Έλληνας που δεν αφυπνίζεται. Γιατί αν αφυπνιστεί ο Ελληνισμός, δεν φοβόμαστε κανέναν. Έχουμε πλούσια χώρα, τεράστια αποθέματα και αυτή εδώ η έκθεση, η απόρριτη, που είναι στα χέρια μου του Αμερικανικού Υπουργείου, απιστοποιεί αυτό που λέω. Τα κοιτάσματα συνέλληνες, νοτίωσης Κρήτης,
είναι για να ταΐζουν την Ευρώπη σε φυσικό αέριο για 100 ολόκληρα χρόνια. Έτσι. Γι' αυτό πήγε η Μέρκελ εκεί. Να, ο χάρτης είναι εδώ, θα σου τον δείξω. Είναι απόλυτος, για να μην κοροϊδεύει κανένα Σπανιάτη σε κανένα Παπαδρέο, κανένα μας. Τέλος τα παραμυθάκια, έτσι. Καλός ο υπουργός ο Σπανιάτης, αν δεν μπορεί να μας το πει. Να τα κοίτα μετά. Κοίτα λίγο, Άδωνη. Αυτό είναι το Υπουργείο της Αμερικής, Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν στο χάρτη. Αυτά είναι τα κοιτάσματα. Η αξία σύμφωνα με την έρευνα αυτή, ελληνική περιοχή μελέτης, USAGS, βλέπεις κατά αριστερά. Βεβαίως. Αυτή η περιοχή έχει φυσικό αέριο για 100 χρόνια, μωρέ! Και βγαίνει για 100 ευρώ στους δρόμους. Γι' αυτό πρέπει να βγαίνουμε στους δρόμους όλοι. Αλλά μόνο στο Ελληνόραμα υπάρχουν τα στοιχεία, κύριε Σπίνο, πουθενά άλλο δεν το μάει κανείς. Έχει απομείνει μία σειρά, μην κάθεστε. Τώρα τηλεφωνήστε στο 2310 25 23 20. Τηλεφωνήστε με 50 ευρώ κάθε μήνα το Ελληνόραμα για το σπίτι σας και εντελώς δωρεάν τα 9 έργα που βλέπετε. Πώς μας κλέβουν οι τράπεζες, οι μαύροι βίλες των πολυεθνικών, η μικρασία των Ελλήνων. 9 έργα είναι αυτά. 9 έργα. Δωρεάν τα παίρνουν. Με 50 ευρώ κάθε μήνα για να έχουν το παιδικό Ελληνόραμα σπίτι σας, τα υπόλοιπα δωρεάν. Ένας έχει μείνει. Τώρα τηλεφωνήστε. Δεν προλαβαίνω ο δεύτερος. Ένας. Τώρα στο 2310 25 23 20. Λοιπόν. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Αγαπητοί φίλοι, φαντάζομαι ότι σήμερα θα μείνατε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με αυτά που έβγαλε στον αέρα ο κύριος Βελόπουλος, που κανείς άλλος δεν τολμά ομολογουμένως να τα πει. Έως την αύριο που θα έχουμε νέες ειδήσεις, έρωστε και ευδαιμονείτε.